ζητάνε τη δυνατότητα να ονειρευτούν, που ζητάνε μια στεγαστική πολιτική που θα τους δίνει το δικαίωμα να ζήσουν μακριά από το πατρικό σπίτι με τους ανθρώπους που αγαπάνε, να έχουν το δικό τους σπίτι, που θα τους δίνει την προοπτική να μείνουν στη χώρα και να μην την εγκαταλείπουν και να έχουν αξιοπρεπείς δουλειές και να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Τι τους δίνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης αντί το δικαίωμα στο όνειρο? 150 ευρώ σε όσους γίνουν 18 χρόνων. Και αυτό δείχνει τον πανικό του, αυτό δείχνει την αλαζονία του, αυτό δείχνει την περιφρόνησή του απέναντι στους νέους ανθρώπους. Πολλοί από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι ο πατέρας Μητσοτάκης το 90-93 έταζε στους νέους ανθρώπους τότε αυτοκίνητα, φτηνά αυτοκίνητα. Και είχε βγει ένα ωραίο σύνθημα τότε που έλεγε «Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη». Σήμερα έχουμε πέσει πιο χαμηλά. Αντί για αυτοκίνητα φθηνά, τους τάζει ένα 150 να πάνε να ανοίξουν ένα ακριβό μπουκάλι ουίσκι, όσο έχουν ακριβήνει τώρα και οι τιμές, σε κάποιο κέντρο της παραλιακής. Γι' αυτό λοιπόν η απάντησή τους, η απάντηση των 18 στην κάλπη θα είναι «Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκη».